Και τι ακριβώς βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε μία καμπύλη πράσινη και μία καμπύλη κόκκινη. Η κόκκινη είναι οι τιμές, πώς ανεβήκαν οι τιμές των τελικών προϊόντων, όπου βλέπετε μία δραματική αύξηση του τελικού προϊόντος, η οποία είναι μία συνέπεια της δραματικής αύξησης από των εισρωών, δηλαδή των αγοραζόμενων από τις εκμεταλλεύσεις υλικών και αγαθών, προκειμένου να γίνει η παραγωγή. Μάλιστα. Πάνε μεν παράλληλα, αλλά βλέπετε ότι έχουμε μετά το 2021 μια δραματική αύξηση, η οποία με κάποιο τρόπο θα αποτυπωθεί και στον καταναλωτή. Αν γίνεται να μου δώσετε ξανά το γράφημα, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι από το Μάρτιο και μετά είναι σχεδόν κάθετη η καμπύλη προς τα πάνω. Από το 2021, έτσι. Από το 2021. Δηλαδή πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε και ανεβαίνει δραματικά, αλλά μιλάμε, βλέπετε, αυτή η γραμμή είναι βίη παράλληλη, ας το πούμε έτσι. Τα έξοδα και τα έσοδα, ή να το πούμε αλλιώς, το κόστος παραγωγής με την πώληση τελικά του προϊόντος. Πολύ απλά, τα έσοδα είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδα, άρα αριθμητικά, με απλά μαθηματικά, αυτή η καμπύλη δεν είναι καμπύλη επιβίωσης. Ναι, οικονομικής επιβίωσης. Μόνο του, υποχρεωτικά, δεν είναι μονόδρομος, αλλιώς θα καταρρεύσει το σύστημα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να ανεβαίνουν οι εισρωές, δηλαδή το πράσινο, και να μην ανέβουν οι τιμές των προϊόντων. Πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα. Τι βλέπουμε εδώ, κύριε Στεφανάκη? Εδώ βλέπετε την αύξηση, εδώ φαίνεται, στο χρόνο μέσα, την αύξηση στις τιμές, στο κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος. Όπου βλέπετε ότι έχουμε μια συνολική αύξηση του κόστους παραγωγής στο 22,6% στη φυτική παραγωγή. Στη ζωική παραγωγή βλέπετε απορροφά με ένα άλλο τρόπο το σύστημα, γι' αυτό κάνουν εκτινοτροφία οι αναπτυγμένες χώρες και όχι φυτική παραγωγή, το Ελλάδα, να με συγχωρείτε για το Ελλάδα, 15,5% απορροφά κραδασμούς. Αυτό και κατευθείαν στη φυτική παραγωγή και βλέπετε πώς έχουν σηκωθεί τα κόστη παραγωγής. Κοιτάξτε όμως τι έχει γίνει στα ακτινοτροφικά φυτά, 40,3% αύξηση του κόστους παραγωγής συνολικά. Για να το τονίσουμε, τον Μάρτιο, γιατί τον Απρίλιο Μάιο, οι αριθμοί αυτοί θα είναι προς τα πάνω, σίγουρα, αρκετά τσιμπημένοι. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε το κομμάτι με το ελαιόλαδο, που είναι ένα θέμα που ήδη καταγράφει μια αύξηση του κόστους παραγωγής συνολική 25,1%. Στον επόμενο πίνακα τώρα που θα φανεί, όπου είναι οι εισρωές, τα κόστη των αγαθών που αγοράζει, των υλικών και των εργαλείων που αγοράζει μια εκμετάλλευση για να παράξει. Και φυσικά εδώ βλέπετε τον εφιάλτη. Ενώ είναι φυσιολογικά κάποια πράγματα, κάποια δεν περιγράφονται. 53-54% αύξηση στην ενέργεια και στα λιπαντικά. 57,3% στα λιπάσματα. Βλέπετε τα φυτοφάρμακα κρατάνε καλά. Από εκεί και πέρα, Να σταθούμε λίγο και στις ζωοτροφές, 24,2%. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι η αύξηση πήγε ακόμα περισσότερο τον Μάιο. Είναι συνολική, γιατί μπαίνει η λογική του αποθέματος. Δηλαδή, το καλαμπόκι που καταναλώνουμε σήμερα και το σιτάρι, το κρυθάρι, το πίτερο, παρήχθησαν πέρυσι. Μάλιστα. Ενώ τα σανά, ας πούμε, που τώρα αρχίζουν να βγαίνουν, θα αλλάξουν τα δεδομένα. Γιατί είδατε τα κόστη του τελικού κόστους που έχει ανεβεί 50% απάνω. Το 50% είναι τρελό νούμερο σε ένα κόστος παραγωγής. Βλέποντας αυτούς τους αριθμούς, κύριε Στεφανάκη, αν συνεχιστεί η αύξηση στο κόστος παραγωγής, αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Χιλετζάκη, με δεδομένο ότι έχουμε αύξηση του κόστους παραγωγής και πάνω από 100 εκατομμύρια μείωση στις επιδοτήσεις, αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Παπαδάκη, ότι συρρυκνώνεται η κτηνοτροφική παραγωγή σε ποσοστό με μείωση 30%. Τι σημαίνει πρακτικά για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, που δεν είναι ο πρωτογενής τομέας της Θεσσαλίας με τους μεγαλοαγρότες? Οι περισσότεροι είναι μικροί και μεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Κύριε Δασκαλέ, θα σας το πω απλά. Η γαλακτοβιομηχανία της Ελλάδος, η μεγάλη οργανωμένη, δεν πρόσεξε για 3-4 χρόνια τους κτηνοτρόφους στην Ελλάδα και κατέρευσαν. Και μπορούμε και να καθίσουμε, ναι, κύριε. Κατέρευσαν. Στεφανάκη. Γιατί? Γι' αυτό είναι εδώ. Γιατί ήρθαν να πάρουν γάλα σε ένα μέρος το οποίο επιμένει να παράγει, γιατί εδώ είμαστε πολυτεμαχισμένοι και παράλληλα είμαστε πολυλειτουργικοί. Κάνουμε διάφορες δουλειές. Ο κτηνοτρόφος δεν είναι μόνο ο κτηνοτρόφος. Είναι και ελαιοπαραγωγός, είναι και αμπελοπαραγωγός. Κάνει και άλλες δουλειές
που σημαίνει ότι τον βοηθούν και μπορεί να κρατηθεί. Παράλληλα, θα ξέρετε το εξής, και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτόν τον τόπο που τον φτιάχνουμε μόνοι μας. Έχουμε αρχίσει και εφαρμόζουμε τεχνικές κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να περιστρέψει κανένα λιόβυλο σε κανένα ελαιουργείο. Εμείς κάνουμε και κυκλική οικονομία πριν αρχίσουν να μας την υπαγορεύουν από την Ευρώπη. Να μιλήσω στο φίλο μου το Χιλεζάκη για πρασινίσματα. Ναι, είμαστε πράσινοι. Έχουμε αρχίσει ήδη και χρησιμοποιούν το τυρόγαλο αντί να το επεξεργαζόμαστε στη διατροφή των ζώων, αντί να το αρμολύνουμε το περιβάλλον. Και τα επόμενα στάδια θα δείξουν καταπληκτικές δράσεις χρησιμοποιώντας όλο τον καρπό. Γιατί ξέρετε τα προηγούμενα χρόνια της ευδαιμονίας τι γινότανε στην Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς, επειδή οι συνομιλητές μας συζητούν για το Υπουργείο και το Υπουργείο, αν δεν πέσει ξύλο στο Υπουργείο να φτιάξει μια αγροτική πολιτική, εθνική αγροτική πολιτική, και να χρησιμοποιήσει την κοινή αγροτική πολιτική, αυτό το πολύτιμο εργαλείο, ως εργαλείο ανάπτυξης και επιβίωσης των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω σε αυτό, είμαστε τελειωμένοι. Θα μας πάρουν και το τελευταίο που έμεινε. Θα επιστρέψω σε εσάς. Κύριε Χιλετζάκη, κάνατε μια τοποθέτηση που βλέπω ότι έχει προκαλέσει αντίδραση ερωτήσεων από την πλευρά των τηλεθεατών όσον αφορά το θέμα των επιδοτήσεων. Και συμφωνούν μαζί σας αρκετοί από τα μηνύματα, λέγοντας ότι δεν μπορείς από τη μια να έχεις ένα κόστος παραγωγής που έχει ξεκινήσει ένα ράγι και κανείς δεν γνωρίζει ποιο είναι το ταβάνι, και την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις αλλά και τα βοηθήματα, η έλλειψη των υποδομών να γονατίζουν ακόμα περισσότερο τον πρωτογενή τομέα. Ως προς τις επιδοτήσεις, αν υπάρξει μια διαφορετική πολιτική, αν επιστραφούν τα 110-120 εκατομμύρια, θα μπορούσε να μειωθεί η ψαλίδα σε αυτό που λέμε κόστος παραγωγής. Θα σας εξηγήσω και θα καταλάβετε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω το 2021 την καλλιέργειά μου την αγροτική ή τη χθινοτροφική του συνάδελφου μου εδώ του Γρήλου του Παπαδάκη. Όταν εγώ έχω ένα κεφάλαιο κίνησης που λέγεται αγροτική επιδότηση και είναι 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Και πέρυσι με 10.000 ευρώ, τα λέω απλά χωριάτικα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Πέρυσι με 10.000 ευρώ το τρακτέρ μου δούλευε 300 εργατοώρες, έβρισκα εργάτες γης με 30 ευρώ μεροκάματο, είχα λιπάσματα στη μισή τιμή ή στο 1 τρίτο. Επομένως, το κεφάλαιό μου κίνησης που προερχόταν από την αγροτική μου επιδότηση με έφτανε να καλλιεργήσω οριακά το 80% της καλλιέργειάς μου. Mm-hmm. Φέτος, εφόσον τα χρήματα είναι τα ίδια και δεν είναι αυξημένα, με το υψηλό κόστος παραγωγής, το καλλιεργητικό δάνειο, το κεφάλαιο κίνησης, όπως θέλουμε να το πούμε, ο κουμπαράς του κάθε παραγωγού που είσαι στο σπίτι του από την αγροτική επιδότηση, δεν τον εφτάνει, είναι 2 μηνόλεπτα, για να μην πω ενός μηνού. Και θα εξηγήσω τώρα τι θέλω να πω. Από τους πίνακες που δείξατε, σχολιάσαμε 2019-2021. 2019-2021, αύξηση στο λάδι, θα μιλήσω εγώ για το λάδι, βεβαίως, και αύξηση και χώρο για τους κτηνοτρόφους. 25% απάνω το κόστος παραγωγής του ελαιολάδου. 54% απάνω το κόστος παραγωγής στα λιπάσματα. 34% είδα ένα πινακάκι εκεί που δεν σχολιάστηκε, που λέει συντήρηση και επισκευή κτηρίων. 34%. Δηλαδή, εάν εγώ πάθω μια ζημιά από ένα σεισμό, επίκαιρο, γι' αυτό το τέτοιο τώρα, έχω 34% απάνω. Δηλαδή, πάνω από το 1 τρίτο του χρήματος που χρειαζόταν να το φτιάξω, χρειάζεται τώρα για να το επισκευάσω. Επομένως, όλα αυτά έρχονται και δεν είδα. Δεν ξέρω, η Ελστάτ το έκανε αυτή την έρευνα. Είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τα στοιχεία... Η Στατιστική Αρχή μου φαίνεται ότι θέλει λίγο διόρθωση στις έρευνές της. Και το λέω και δημόσια. Πού είναι οι εργάτες γης? Πόσο είναι το κόστος σήμερα στον εργάτη γη? Πώς θα μαζευτούν τα χιλιάδες ελαιόδεντρα που έχουν μια υπερβεντέμα από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι? Οι εργάτες γης δεν υπάρχουν στα θερμοκήπια. Το Λασίθι αυτή τη στιγμή χτυπεί στο καμπανάκι του κινδύνου. Το ίδιο το Τυμπάκι. Εμάς οι παραδοσιακές φυλές όπως είναι οι Αλβανοί και τα λοιπά, κάθονται μέχρι τις 4 η ώρα στο δικό μου χωράφι. Από τις 4 η ώρα φεύγουν και πάνε στο γρίλου με 5 ευρώ την ώρα για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Δεν υπάρχουν εργάτες γης. Πώς θα μαζευτούν τα σταφύλια? Πώς θα μαζευτούν οι ελιές? Πώς θα έχει η κτηνοτροφία το χέρι βοηθείας που χρειάζεται όταν σακάσει τα αρνιά που λέμε στην Κρήτη?
Δεν υπάρχουν εργάτες όταν σε ένα μικρό, σε ένα πολυτεμαχισμένο κλήρο, σε ένα παραδοσιακό ελαιόνα που καλλιεργούμε στα βουνά και στα λαγκάδια, που δεν υπάρχει κορζό στην Κρήτη να μην θρυνεί θύματα από τρακτέρ. Δεν υπάρχουν εργάτες γης. Καταρχήν στην Ισπανία, πετάγουμε τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, στην Ισπανία έχουν τον παραδοσιακό ελαιόνα και τον βιομηχανικό ελαιόνα. Στον παραδοσιακό ελαιόνα λένε ότι κάτω από 2,70 με στοιχεία τώρα του 2020, mm-hmm. όχι του 2021, γιατί είδαμε μεγάλες αυξήσεις, ήταν το 2021. Κάτω από 2,70 είναι απαγορευτικό να μαζεύεις ελιές στον παραδοσιακό ελαιόνα, που εμάς είναι το 95-97% της Ελλάδας παραδοσιακός ελαιόνας. Τι είναι παραδοσιακός? Ο ελαιόνας που βγάζει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ο ελαιόνας βγάζει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ειδικά της Κρήτης το 97% που το 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης της Κρήτης είναι ελιές κτλ. Τι θέλω να πω τώρα εγώ? Θέλω να πω ότι στο κόστος παραγωγής είναι σοβαρό οι εργάτες γης. Σήμερα δεν βρίσκει εστίαση. Σήμερα δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν πουθενά. Τι κάνουμε γι' αυτό? Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο... Είναι τεράστιο το θέμα αυτό και θα το βρούμε μπροστά μας σε λίγους μήνες. Ήδη το βλέπουμε. Γιατί θα έρθει η ώρα της ελαιοσυγκομιδής, δεν θα υπάρχουν εργάτες γης και θα έχουμε σοβαρά προβλήματα όπως αντιμετωπίζει τώρα ο Νότος, τον Τιμπάκη, ο Ορφανδάκης, ο φίλος μου Μανώλης, καταλαβαίνει τι λέω, όπως τα έχουν στο Λασίδι αυτή τη στιγμή κτλ. Επομένως, το κόστος παραγωγής πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε μέσα και τον εργάτη που δεν υπάρχει, αλλά και τον μεροκάμα που πήγε από τα 30 στα 50. Θα επιστρέψω σε εσάς. Θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Παπαδάκη, με εσάς και τον κύριο Φανουδάκη θα επιστρέψω τη συζήτηση. Σας προετοιμάζω. Θέλω να μου περιγράψετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις το καθημερινό κόστος ενός κτηνοτρόφου, αλλά με απλούς αριθμούς, κανονικούς αριθμούς, δηλαδή. Τι πληρώνει ένας κτηνοτρόφος για να επιβιώσει και κυρίως για να αποκτήσει κέρδη και να μπορεί να ζήσει στην οικογένειά του.